ψήφισε ευρωβουλευτής με τους ανεξάρτητους με την Ένωση Κεντρών, με συγχωρείτε, αλλά θέλω να τον παρακαλέσω να μας δώσει λίγο το κλίμα από το Παρίσι και την δική του έτσι εκτίμηση, συνέστημα με την, για την τραγωδία αυτή. Κύριε Δαβέτα, καλημέρα, πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σουλιόπουλε. Μια χαρά, θα έλεγα, και δύο τρομάρες, γιατί το μια χαρά είμαστε εντάξει στην υγεία, δύο τρομάρες με βάση αυτά τα οποία γίνονται εξαιτίας του Παναγίας των Παρισίων, έτσι, γιατί δεν είναι πράγματα... Ήταν ένα σύμβολο για την Γαλλία ολόκληρη η Παναγία των Παρισίων, έτσι. Δεν ήταν απλώς ένα αρχιτεκτονικό οικοδόμημα. Είναι το σύμβολο της νεωτερικότητας. Η νεωτερικότητα ξεκινάει με βάση αυτά τα οποία έκανε ο Βίκτορ Ασουγκό. Ο Βίκτορ Ασουγκό λοιπόν με το μυθιστόρημά του Παναγία των Παρισίων μας εισήγαγε όχι μόνο στην ιστορία του παρελθόντος, αλλά και με αφορμή αυτό στην ιστορία του μέλλοντος. Οι μελλοντικές γενιές γαλουχήθηκαν διεθνώς μέσα από το μυθιστόρημα η Παναγία των Παρισίων. Mm-hmm. Αλλά θα έλεγα ότι η ζημιά αυτή που υφίσταται κάποιος αυτή τη στιγμή είναι διπλή. Πρώτα απ' όλα αισθητική και ιστορική η πρώτη περίπτωση, διότι υπάρχει η ιστορία, ένας ναός που ιδρύθηκε εν 10ο αιώνα, τελείωσε το 13ο αιώνα, εκεί στέρθηκε αυτό το κράτος ο Ναπολέοντας και ούτω καθεξής τα γνωστά τα οποία θα ακουστούν από πολλούς. Όμως, πέρα από αυτό το αισθητικό μέρος, υπάρχει και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό πολιτικά. Η πρώτη εικόνα όλων ήταν για την τρομοκρατία. Για το, εννοείται την... τη χθεσινή καταστροφική πυρκαγιά. Βεβαίως, η πυρκαγιά. Δηλαδή, ενώ θα μπορούσαν να σκεφτούν υπό άλλες συνθήκες ότι είναι ένα τεχνικό ατύχημα, ναι, ακόμη δεν ξέρουμε, όλοι είπαν ότι είναι τρομοκρατία. Και στο θέμα δηλαδή ρώτησης, μα πώς, ακόμη δεν το έχουν ανακοινώσει, κάποιοι είπαν θα ανακοινωθεί ή κάποιοι είπαν δεν θέλουν να ανακοινώσουν για να αποδεχθεί ο πόλεμος των πολιτισμών. Διάβαζα πάντως κάποια τηλεγραφήματα σήμερα το πρωί, τα οποία βασίζονταν μάλλον σε πληροφορίες και όχι σε επίσημες δηλώσεις, ότι είναι λίγες πιθανότητες οι εισαγγελείς να κάνουν λόγο για εμπρισμό ή για τρομοκρατική ενέργεια. Φαίνεται ότι η εκδοχή του ατυχήματος είναι η επικρατέστερη, αλλά σας λέω και πάλι με βάση διαρροές και όχι επίσημες ανακοινώσεις. Τώρα το πρωί κοίταγα τα τηλεγραφήματα. Μιλάω για την ψυχολογία του κόσμου. Mm-hmm. Δηλαδή, η ψυχολογία του κόσμου στην πλειοψηφία της αμέσως σου λέει ότι κάτι κρύβεται από πίσω. Μάλιστα. Ακόμη και όταν οι επίσημες ανακοινώσεις λένε είναι ατύχημα, μάλλον ατύχημα, ακόμη και αυτό περιμένουν με δυσπιστία να το ακούσουν. Ναι, ναι. Καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι. Είναι κάτι που σημαίνει ότι έχει υποστεί μεγάλο τραύμα η κοινωνία τα τελευταία χρόνια από αυτού του είδους τα γεγονότα, με αποτέλεσμα να μην έχουμε καλή πολιτική εικόνα, καλή ανάλυση και βέβαια να μην μπορούμε να εκτιμήσουμε ορισμένες φορές και το ίδιο το γεγονός στη διάστασή του. Τώρα, επειδή είστε και καθηγητής ιστορίας της τέχνης, θέλετε να μας ξαναγήσετε λίγο για την αξία του ως αρχιτεκτονικού μνημείου και ως σημείου όπου φιλοξενούσε κορυφαία έργα τέχνης η Παναγία των Παρισίων? Ναι, καταρχήν είναι γοτσικός ρυθμός που λέμε. Ναι. Είναι φτιαγμένος από τους τότε αρχηγούς που βρισκόντουσαν στο Ιλ Σεν Λουί, στο νησί Σεν Λουί, γιατί τότε δεν υπήρχε η Γαλλία όπως έχουμε τώρα. Τότε υπήρχε αυτό το μέρος του Παρισιού, το Σεν Λουί. Είναι το διπλανό νησί, δεν είναι το Σεν Λουί? Ναι, είναι ακριβώς. Όποιος... Μια μικρή γέφυρα χωρίζει τα δύο νησάκια το... Έτσι ακριβώς και ακόμη είναι έτσι. Αυτή ναι. Η μικρή γέφυρα υπάρχει ακόμη. Ναι. Δηλαδή, αν θέλουμε να περάσουμε από το κέντρο του Παρισιού στο Ιλ Σεν Λουί για να πάμε να φάμε, που έχει ωραία εστιατόρια εκεί, και μετά πάμε στο Δημαρχείο που είναι λίγο πιο κάτω, περνάμε από αυτή τη γεφυρούλα, ναι, η οποία είναι τεράστια ιστορία από πίσω. Μάλιστα. Πέρα από αυτό, εκεί πέρα χτύπησε η καρδιά του Παρισιού και σας ξαναλέω της Νέας Γαλλίας. Mm-hmm. Από εκεί βέβαια μοιραία και η Νέα Ευρώπη, η νεωτερικότητα. Γιατί καταρχήν αυτό έγινε σε συνδυασμό, το έκανε η Εκκλησία, αλλά πάνω σε αυτό στηρίχτηκε όλη η πολιτική η οποία υπήρχε μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση, Εκκλησία και Βασιλής, ένα πρόσωπο, ένα σώμα. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον ναό υπάρχουν πάρα πολλά κειμήλια. Καταρχήν ξέρουμε ότι εσωτερικά είναι από ξύλο. Ναι. Αυτό και η φωτιά
Μεταδόθηκε τόσο γρήγορα, λαμπάδιασε. Ναι, είναι ξύλο, δηλαδή δεν είναι, είναι κάτι το οποίο αμέσως πιάνει. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ένα. Το δύο είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές προτομές, γιατί δόθηκε μεγάλη αξία στη γλυπτική, όπως ξέρετε, οι εκκλησίες που έχουν, οι καθολικοί, ο γοτσικός ρυθμός, έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία στα γλυπτά, προτομές. Και υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές προτομές, οι οποίες, ξέρετε, έχουν πάθει ζημιά. Έχουν ζημιά. Ήδη κάποιες από αυτές είχαν ήδη γκρεμιστεί επί Γαλλικής Επανάστασης, κάποιες προτομές πολύ σημαντικές, οι οποίες τις βρήκαν σε ανασκαφές πριν από λίγο καιρό. Και θεωρούν ότι ήταν επανάκτηση μεγάλων ιστορικών στιγμών της Παναγίας των Παρισίων και είχαν γράψει όλες τις εφημερίδες, βρήκαμε έστω και με σπασμένες τις μύτες διάφορες προτομές ηρώων, οι οποίες τις βρήκαμε κάνοντας ανασκαφές. Δηλαδή, καταλαβαίνετε λοιπόν την ιστορική, αισθητική και ψυχολογική σημασία που έχει. Τώρα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι όποιος ταξιδέψει μέσα, όποιος, γιατί ουσιαστικά σαν ταξίδι είναι, βγαίνεις, περιηγείσαι μέσα, φτάνεις πολύ ψηλά, θα διαπιστώσει ότι υπάρχει μια αρχιτεκτονική επιβλητική. Ο στόχος είναι να φτάσεις τόσο ψηλά ώστε να νιώσεις πολύ κοντά ο άνθρωπος με το Θεό. Αυτή είναι η λογική που έχουν φτιαχτεί αυτά τα αρχιτεκτονήματα, από άποψη βέβαια, ας το έλεγα, μεταφυσική, ας πούμε. Μάλιστα. Άλλη βέβαια, από άποψη πολιτική, θέλαν να δείξουν το πόσο η Εκκλησία και οι βασιλείς είναι αυτοί που εκπροσωπούν στο Θεό, εκπροσωπούν τον Θεό επί της γης, είναι πολύ κοντά του μέσα από τέτοιου είδους κτίσματα, τα οποία είναι μεγαλεπίβολα και επιβάλλονται τον κόσμο ψυχολογικά. Πάντως, από τις εικόνες που βλέπαμε, πραγματικά ήταν ένας θρήνος για τους Παριζιάνους. Δηλαδή, είδαμε ανθρώπους δακρυσμένους, είδαμε ανθρώπους οι οποίοι έψηλαν το Αβε Μαρία. Είδαμε μια εικόνα που δεν είναι συνηθισμένη. Μάλλον τον τελευταίο καιρό είχαμε εθιστεί από τις αγριότητες στο Παρίσι και κυρίως από τις αναμετρήσεις εκεί με τα κίτρινα γυλαίκα. Ήταν μια πολύ διαφορετική εικόνα. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό δεν είναι μόνο ένας πολιτικός φόβος ή πολιτικές διαστάσεις. Εδώ πέρα μιλάμε και για την ιστορία και για την αισθητική του Παρισιού. Είναι η καρδιά του Παρισιού. Μάλιστα. Πραγματικά η καρδιά. Δηλαδή περνούσαν όλοι από την και ήταν περήφανοι για την Παναγία των Παρισίων. Το δείχνανε στους ξένους. Αυτό είναι το οικοδόμημά μας. Σαν να λέγαμε εμείς τον Παρθενώνα μας. Ναι, και το βλέπει κανείς, γιατί χάζευα νωρίτερα τον τρόπο που αποτυπώνεται στα μέσα ενημέρωσης στις ξένες εφημερίδες. Σε όλο τον πλανήτη δηλαδή δίνεται τεράστια έμφαση στο γεγονός αυτό και γενικώς υπάρχει διάσταση μιας καταστροφής η οποία ξεπερνάει και τα όρια του Παρισιού και τα όρια της Γαλλίας και είναι αυτό που λέμε πολιτιστική κληρονομιά. Ακριβώς αυτό. Δεν είναι καταστροφή υλική. Είναι η απειλή, η καταστροφή, η πολιτιστική, την οποία εγώ έχω πει τόσες φορές, φωνάζω από εδώ μαζί σας, στις εκπομπές και σε όλα, διότι αυτό το οποίο πάει να γίνει στη σημερινή εποχή είναι ότι πάμε να κάνουμε ένα είδος banalization που λέμε, δηλαδή να απομυθοποιήσουμε τις πολιτιστικούς μας λίστους και πολιτιστικές μας ρίζες. Μάλιστα. Να λοιπόν η αντίδραση του κόσμου, το δάκρυ των ανθρώπων, που σημαίνει ότι θα πρέπει να ακούσουν οι διάφοροι πολιτικοί ότι ο πολιτισμός δεν είναι για λίγους, δεν είναι για κάποιους ειδικευμένους. Ο πολιτισμός είναι για όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Θα πρέπει να δώσουν ενδιαφέρον, όπως στην οικονομία, επίσης στον πολιτισμό. Και εκεί δίνω και τη μάχη μου σαν υποψήφιος ευρωβουλευτής. Μάλιστα. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά και ξανά με την άλλη σας την ιδιότητα του υποψήφιου. Απλώς να πω ότι υπάρχει και η θετική πλευρά σε αυτή την τραγωδία. Το γεγονός δηλαδή ότι τα βασικά δομικά στοιχεία του ναού προστατεύτηκαν, σώθηκαν. Κάποια σπουδαία αγάλματα που υπήρχαν μέσα είχαν μεταφερθεί για να συντηρηθούν και να καθαριστεί ο χώρος. Και κάποια άλλη θησαυρή που ήταν μέσα στην εκκλησία. Αν μη τι άλλο, φαίνεται ότι υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα να γίνει ανακατασκευή και να ξαναβρει τη λάμψη του αυτός ο περίφημος ναός. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, και τι ξέρετε, οι αντιδράσεις ήταν πάρα πολύ καλές και αμέσως. Κύριε Δαβέτα, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας, καθηγητής στο Παρίσι, καθηγητής της ιστορίας της τέχνης, αλλά και ένας άνθρωπος που εμπλέκεται εδώ στις ευρωεκλογές, είναι υποψήφιος με την Ένωση Κεντρών. Ακούσαμε από πρώτο χέρι και από την μαρτυρία ενός ανθρώπου που ζει στο Παρίσι, γνωρίζει τη γαλλική κουλτούρα,
αλλά και είναι και ο ίδιος καθηγητής ιστορίας της τέχνης, οπότε νομίζω έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία η κουβέντα μαζί του.